Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Λακωνίζει στην πολιτική. Λίγες ημέρες πριν την 21η Μαΐου. Ο δρόμος για την κάλπη πλέον έχει κοντίνει. Μαζί μας σήμερα ο Σταύρος Αραχοβίτης, υποψήφιος βουλευτής Λακωνίας με το ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα, κύριε Αραχοβίτη. Καλησπέρα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Είναι μια διαφορετική συνέντευξη, την κάνουμε σε ανοιχτό χώρο, οπότε είναι πιο... Και με ωραία θέα, όπως θα δουν και οι τηλεθεατές σε λίγο. Στο Μιστρά. Μιστρά. Έναν αρχαιολογικό χώρο, ο οποίος είναι κόσμημα, είναι και ο πόλος έλξης, είναι ο πιο αναδεικνυόμενος χώρος της Λακωνίας, της Λακεδαίμονας μάλλον, μιας και το αρχαίο θέατρο και η Ακρόπολη της Σπάρτης δεν έχουν αναδειχθεί ακόμα έτσι όπως θα έπρεπε. Και να πούμε ότι τα παλάτια του Μιστρά, τα οποία είχαν ενταχθεί το 2019 σε πρόγραμμα ολοκλήρωσης των εργασιών, ακόμα δεν έχουν παραδοθεί, αλλά κοντά θα είναι. Μπήκαμε κατευθείαν στην ουσία, όπως βλέπετε. Αλλά θα ξεκινήσουμε με την γενικότερη πολιτική της χώρας και κάποια διλήμματα που έχει μπροστά του ο Έλληνας. Και ένα από αυτά τα διλήμματα είναι το ότι του ζητάτε να ξαναεμπιστευτεί το ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη φορά. Πώς, με ποια κριτήρια, πώς θα πείσετε τον Έλληνα να σας ξαναεμπιστευτεί, γιατί λάθη γίνανε ενδεχομένως στην προηγούμενη πενταετία. Γίνανε και κάποια σωστά πράγματα. Όποιος δεν κάνει τίποτα, δεν κάνει λάθη. Αυτό που όμως μπορεί να συγκρίνει ο ελληνικός λαός είναι από τη μία πλευρά η εντυμότητα της διακυβέρνησης της περίοδου ΣΥΡΙΖΑ, σε όλα του τα στελέχη, από την άλλη έχει να συγκρίνει την πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση που πέρασε ποτέ. Από τη μία έχει να συγκρίνει μια διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που παρέλαβε χρεοκοπημένη χώρα και παρέδωσε για πρώτη φορά στην ιστορία, δεν παρέδωσε καμένη γη, παρέδωσε πλεόνασμα 37 δισεκατομμύρια, και από την άλλη έχει να συγκρίνει μια κυβέρνηση που παρέλαβε 37 δισεκατομμύρια, παρέλαβε ρυθμισμένο χρέος, παρέλαβε 350 δισεκατομμύρια χρέος και το έχει φτάσει στα 406 φανερό χρέος. Γιατί σύμφωνα με μια έκθεση που βγήκε πρόσφατα, υπάρχει και ένα κρυφό χρέος, δημόσιο χρέος, άλλα 45 περίπου δισεκατομμύρια, που φτάνει στα 450 το δημόσιο χρέος. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία του ελληνικού λαού. Παρ' όλα αυτά όμως η κυβέρνηση σας κατηγορεί ότι το πρόγραμμα που ανακοινώσατε δεν μπορεί να υλοποιηθεί, γιατί αλλιώς θα πάμε σε νέα μνημόνια. Για δύο πράγματα θα μείνει η κυβέρνηση αυτή στην γνωστή στην ιστορία. Πρώτον, για τα κουπόνια που έδωσε αφιδώς, γέμισε τον κόσμο, φτώχυνε την κοινωνία και μοίραζε κουπόνια. Και το δεύτερο, για τα fake news, δηλαδή για τα ψέματα. Τόλμησε να ισχυριστεί η κυβέρνηση ότι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ το κοστολόγησε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και το έβγαλε πόσο το έβγαλε. Ουδέν ψευδέστερο. Το διέψευσε το ίδιο το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ότι λέει ψέματα η κυβέρνηση ότι της δόθηκε να κοστολογήσει το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και είπε μάλιστα ότι δεν είναι δουλειά της. Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν είναι κοστολογημένο στα 5,5 δισεκατομμύρια το χρόνο. Το ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας και ανακοίνωσε και τις πηγές χρηματοδότησης. Άρα το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι 85, όπως ψευδώς λέει η Νέα Δημοκρατία, είναι 5,5 δις το χρόνο και είναι απόλυτα ελεγμένες οι πηγές χρηματοδότησης. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα αυτή τη στιγμή στην κοινωνία είναι η ακρίβεια. Ποιες οι σκέψεις του ΣΥΡΙΖΑ, πώς θα αντιμετωπίσει την ακρίβεια? Φτάνει 15 μέρες πάντως από το μισθό. Πάντως όχι με κουπόνια. Σίγουρα. 15 μέρες μετά το μισθό και δεν μένει τίποτα. Ναι. Τη σύνταξη. Η αλήθεια είναι ότι σύμφωνα με έρευνα της ΓΕΣΕΒΕ, στις πρώτες 15 μέρες, το πρώτο μισό του μήνα, ούτε καν στο δεύτερο δεκαήμερο, στο πρώτο 15ήμερο του μήνα, τελειώνει ο μισθός, η σύνταξη, το εισόδημα. Έτσι, όλο τον άλλο χρόνο, τον υπόλοιπο μήνα, συσσωρεύονται χρέη. Αυτή η ακρίβεια δεν θέλει να την αντιμετωπίσει η Νέα Δημοκρατία. Με επιδόματα που δίνει, με τα κουπόνια που δίνει, τι κάνει, επιδοτεί την ακρίβεια. Δίνει δηλαδή επιδοτήσεις από τον ακριβό ΦΠΑ, από τα υπερέσοδα του ΦΠΑ, δίνει επιδότηση στις 5 εταιρείες ενέργειας. Δίνει επιδότηση στις 3 εταιρείες διήλυσης πετρελοειδών, δίνει επιδότηση για εκείνα τα περίφημα καλάθια του ανεκδίγητου υπουργού στα 5 μεγάλα σούπερ μάρκετ. Η αντιμετώπιση, αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ και έχει προτείνει εδώ και καιρό, είναι η μείωση των έμεσων φόρων. Πρώτον, όπως έχει γίνει στην Ισπανία, στην Πορτογαλία και χτες προχτές πρόσφατα στην Κύπρο, η μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής. Δεύτερον, η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελοειδών και η μη καταβολή του στους αγρότες, για να μειωθεί το κόστος παραγωγής. Και το τρίτον,
το πλαφόν στην ηλεκτρική ενέργεια. Το έχουν κάνει πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Στη χοντρική ή στη λιανική? Όχι, στη λιανική. Στη λιανική πάντα. Η χοντρική είναι μια άλλη ιστορία και εκεί προφανώς πρέπει να μπει πλαφόν, γιατί είμαστε η ακριβότερη χώρα στην Ευρώπη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αλλά πλαφόν στη λιανική στον καταναλωτή. Όχι επιδότηση με κουπόνια. Μάλιστα. Καλύψατε και ήδη και την ερώτηση που θέλω να κάνω για το καύσιμο και την ενέργεια. Γι' αυτό θα πάμε κάπου αλλού. Στο μέλλον των παιδιών μας, θα έλεγα, στην εκπαίδευση. Δύο βασικά ερωτήματα θα ήθελα να θέσω. Το πρώτο είναι ποια η γνώμη σας για την αξιολόγηση και δεύτερον για τη βάση εισαγωγής που έχει ανακοινώσει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι θα καταργήσει εφόσον εκλεγεί. Βεβαίως. Καταρχήν η βάση εισαγωγής τι έκανε? Και είμαστε στη Λακωνία. Έτσι. Έχουμε τη φυσιοθεραπεία που ιδρύθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ, η οποία έχει την υψηλότερη βάση σε ολόκληρο το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Όμως τα περιφερειακά και έχει και 140 εισακτέους το χρόνο, που συνολικά στη Λακωνία αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στους 1.500 φοιτητές. Άσχετα αν η πόλη δεν έχει καταφέρει να τους αγκαλιάσει και να τους ενσωματώσει. Είναι 1.500 φοιτητές αυτή την ώρα. Με τη βάση εισαγωγής λοιπόν, τα περιφερειακά τμήματα κινδυνεύουν με κλείσιμο, με μαρασμό. Όταν δεν πιάνουν μαθητές που δεν μπορούν να πιάσουν τη βάση εισαγωγής, αλλά μπορούν να μπουν στο κολέγιο, έτσι, χωρίς βάση εισαγωγής. Όταν από μια ατυχία, γιατί δεν είναι μόνο η βάση εισαγωγής, είναι και το ειδικό μάθημα. Όταν από μια ατυχία στο ειδικό μάθημα δεν γράψουν τόσο καλά, ενώ γράψουν πολύ καλά στα υπόλοιπα, μένουν εκτός πανεπιστημίων. Πόσο λογικά είναι αυτά? Γιατί γίνονται για να βαθμιστεί το δημόσιο πανεπιστήμιο? Γίνονται για να πάνε πελάτες στα ιδιωτικά πανεπιστήμια και όχι μόνο, προσέξτε, να πάνε πελάτες στο εξωτερικό. Η κυβέρνηση βλέπει την νεολαία σαν πελάτες. Και τολμούν και το λένε. Τολμούν και λένε ότι δώσανε το κουπόνι για να κάνουν εμβόλιο τα παιδιά για να γίνουν πελάτες στον τουρισμό. Είναι χυδαία η αντιμετώπιση προς την νεολαία. Γι' αυτό και η νεολαία θα δείξει τι προτιμά σε αυτές τις εκλογές. Θα γυρίσει την πλάτη στη Νέα Δημοκρατία που τους αντιμετωπίζει σαν εμπόρευμα, που τους αντιμετωπίζει σαν κάτι το οποίο της είναι εμπόδιο στα κερδοσκοπικά της παιχνίδια. Και με μια τελευταία υπόσχεση στη νεολαία ότι εφόσον εκλεγεί ο κύριος Μητσοτάκης θα δώσει άλλο ένα κουπόνι. Άλλο ένα κουπόνι. Προεκλογικό κουπόνι. Δεν τζιμπάει η νεολαία με αυτά. Στο κομμάτι της αξιολόγησης. Στο κομμάτι της αξιολόγησης. Αξιολόγηση για το έργο πρέπει να υπάρχει. Η διαφορά ποια είναι? Ότι για να κάνεις αξιολόγηση κάπου πρέπει να έχεις δώσει όλες τις προϋποθέσεις. Όταν υποχρηματοδοτείς την παιδεία, όταν δεν δημιουργείς κατάλληλες συνθήκες για να αναπτυχθεί και να αναδειχθεί το έργο των εκπαιδευτικών, δεν μπορείς να τους ζητάς αξιολόγηση. Για ποιο λόγο τους ζητάς αξιολόγηση? Για να τους διώξεις? Θυμόμαστε, Μητσοτάκης ήταν και τότε υπουργός την περίοδο της διακυβέρνησης από το Σαμαρά και την αξιολόγηση την εισήγαγε για να διώξει κόσμο από το δημόσιο. Δεν είναι αυτό. Αξιολόγηση ναι, στις δομές και στους εκπαιδευτικούς, όταν τους δοθούν όμως όλοι οι πόροι να ξεδιπλώσουν τις δυνατότητες τους. Για παράδειγμα να πω ότι τα νηπιαγωγεία στη Σπάρτη στεγάζονται σε ισόγεια καταστήματα. Ακριβώς. Και θα πάμε να αξιολογήσουμε αυτούς τους νηπιαγωγούς όταν έχουν αυτά τα δεδομένα? Αυτό είναι ακριβώς το ζήτημα. Ήσασταν ακριβώς στην καρδιά του ερωτήματος. Όταν πολύ χειρότερα φτάσαμε λόγω της υποχρηματοδότησης των Δήμων και των σχολικών επιτροπών να κοπούν ρεύματα σε νηπιαγωγεία. Πού ξανά γίνει αυτό? Πότε ξανά έχει γίνει στην ιστορία? Μάλιστα, να πάμε στα δικά μας, στη Λακωνία. Ένα σοβαρό πρόβλημα που έχει προκύψει το τελευταίο διάστημα, ενώ είμαστε τόσο αισιόδοξοι, ήταν αυτό με το νοσοκομείο της Σπάρτης. Λοιπόν. Ακούσαμε πολλά, περιμέναμε το νοσοκομείο, γιατί ένα αναβαθμισμένο νοσοκομείο στη Λακωνία βοηθάει σε πολλά. Ακόμα και στον τουρισμό, ακόμα και στον επισκέπτη που ξέρει θα δει μια δομή υγείας η οποία τον προστατεύει. Πρώτα απ' όλα δείχνει σεβασμό στους πολίτες, στους Λάκωνες πολίτες και στους επισκέπτες. Ένα καλό νοσοκομείο δείχνει σεβασμό προς όλους τους πολίτες και ιδιαίτερα τους πιο ανήμπορους που χρειάζονται βοήθεια. Και νιώθουν και ασφάλεια. Και νιώθουν και ασφάλεια, φυσικά. Έτσι θα κρατήσεις τον πληθυσμό στην Ήπεθρο, έτσι θα δώσεις κίνητρα για τον τουρισμό να έρθει όταν νιώθει μια ασφάλεια. Πολύ σωστά το επισημάνατε. Να πούμε το εξής, ότι μετά από μεγάλες προσπάθειες και της τότε διοίκησης, πολλών ανθρώπων στην υγεία στη Λακωνία και με το βαθμό που και εγώ ως βουλευτής και ως τότε υπουργός μπόρεσα να συμβάλλω,
καταφέραμε και ήρθαμε σε συμφωνία το Υπουργείο Υγείας, ο Παύλος ο Πολάκης, με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και προχώρησε στην δωρεά ενός καινούργιου νοσοκομείου στη Λακωνία. Έγιναν μελέτες για το τρόπο λειτουργίας του, με επιστημονικούς τρόπους προσέγγισης και για το κόστος σε ένα από τα μεγαλύτερα γραφεία, μάλλον το μεγαλύτερο αρχιτεκτονικό γραφείο της Ευρώπης, που έβγαλε ένα κόστος. Στην πορεία τι έγινε? Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας 4 χρόνια μετά όχι μόνο δεν κατάφερε να προχωρήσει τη δωρεά, αλλά κατάφερε το ακατόρθωτο να διώξει το δωρητή και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάλλον καλύτερα να μην το πούμε να διώξει, να παγώσει. Να παγώσει. Όμως μετά τις εκλογές, στις 21 Μάη που θα έχουμε μια νέα κυβέρνηση, που θα μπορέσει να συνεννοηθεί όπως συνονοήθηκε τότε, θυμηθείτε ότι τον Μάρτιο του 2018 είχαμε προγραμματική συμφωνία που υπέγραψε ο Αλέξης Τσίπρας, ο Πρωθυπουργός, με τον κύριο Δρακόπουλο, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, συνολικά για την υγεία. Έτσι και τώρα θα έχουμε πάλι ένα πλαίσιο συνεννόησης, έτσι ώστε να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί το Ίδρυμα, να ολοκληρώσει το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος τη δωρεά του νέου νοσοκομείου στη Σπάρτη. Αυτό που ακούσαμε εμείς είναι ότι οι προσφορές ήταν διπλάσιες του προβλεπόμενου κόστους και αυτό πάγωσε το νοσοκομείο. Τι θα μπορούσε να γίνει σε αυτό? Κοιτάξτε, να δούμε γιατί έγινε αυτό. Το μεγαλύτερο αρχιτεκτονικό γραφείο, όπως είπαμε, της Ευρώπης δεν μπορεί να πέσει 100% έξω στον προϋπολογισμό. Άρα κάτι άλλο συνέβαινε εδώ. Αυτό το κάτι άλλο ήταν που πάγωσε την πορεία της κατασκευής και πάγωσε και το δωρητή. Αυτό όμως η κυβέρνηση δεν επενεύει να δει γιατί δόθηκε τόσο μεγάλη προσφορά από τις κατασκευαστικές εταιρείες. Αν είναι πραγματική αυτή η προσφορά ή συμβαίνει κάτι άλλο ή όντως πράγματι υπάρχουν λόγοι που έχουν ακριβήνει τα υλικά, δεν ξέρω τι, το τελευταίο διάστημα έτσι ώστε να παρέμβει. Η αδιαφορία της κυβέρνησης πάγωσε το νοσοκομείο. Αυτό είναι. Περάσαμε 2-3 χρόνια COVID. Εργαζόμενοι σε ομοιρία, θα έλεγα, μέσα στα νοσοκομεία. Με κάποια προγράμματα ΟΑΕΔ, με κάποια επικουρικούς, όπως τους λέμε. Μέσα σε αυτά τα 3 χρόνια δεν θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί, ίσως και μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων, να γίνουν κάποιες προσλήψεις και να πάρουν μια ανάσα οι υγειονομικοί μας? Θυμηθείτε ότι η κυβέρνηση χειροκρόταγε από τα μπαλκόνια τους υγειονομικούς, τους οποίους μετά απέλυε όταν τελείωσε η πανδημία. Τους πέταξε σαν στημένες λεμονόκουπες, δυστυχώς, επιστήμονες ανθρώπους, ανθρώπους που έβαλαν πλάτη για την πανδημία. Από τα χειροκροτήματα περάσαμε στις απολύσεις. Η διαχείριση στην πανδημία ήταν τραγική. Πρώτα και κύρια ήταν τραγική για τους ασθενείς. Είμαστε η πρώτη χώρα σε κρούσματα και η δεύτερη χώρα σε θανάτους όλη την Ευρώπη. Έχουμε τις χειρότερες επιδόσεις σε αμοιβές και σε σχέση μονίμων με μη μόνιμο υγειονομικό προσωπικό. Η όλη αντιμετώπιση της πανδημίας στην υγεία τι έδειξε? Ότι η κυβέρνηση ενδιαφέρεται όχι για τα δημόσια νοσοκομεία, ενδιαφέρεται για τα ιδιωτικά νοσοκομεία. Ενδιαφέρεται για τους ιδιώτες και εδώ, όπως είπαμε για την ενέργεια, για τα δηληστήρια και για τα σούπερ μάρκετ, και στην υγεία ενδιαφέρεται για τα ιδιωτικά. Και αυτός είναι ένας λόγος που τη Δευτέρα στις 22 θα είναι παρελθόν. Ωραία. Ξεκινήσατε στην αρχή με τα έργα πολιτισμού. Εδώ θα πάμε τώρα. Η Λακωνία αυτή τη στιγμή παράγει πολιτισμό, θα λέγαμε, με όλα αυτά που έχει και αυτό βοηθάει και στον τουρισμό. Mm-hmm. Τι έχει γίνει με τα έργα στη Λακωνία? Η Λακωνία παράγει πολιτισμό όχι μόνο με τα μνημεία της, αλλά και με τις σύγχρονες μορφές. Με το εθελοντικό θέατρο. Έχουμε εξαιρετικές ομάδες και ένα φεστιβάλ που γίνεται στο Μολάος εδώ και 8 χρόνια πλέον. Είναι θεσμός. Με την εθελοντική ομάδα της Σπάρτης και τη δεύτερη που έχει δημιουργηθεί, παράγουμε και τώρα πολιτισμό. Με τα έργα, με τα μνημεία πολιτισμού, τα οποία εντάχθηκαν σε χρηματοδότηση το 2019, κανένα από αυτά δεν έχει ολοκληρωθεί. Ο Ελκόμενος μέσα στη Μονεβασιά, στο κάστρο που ήταν το κόσμημα, το στολίδι, είναι κλειστός εδώ και πολλά χρόνια, δεν έχει ολοκληρωθεί. Ο Ιερός Ναός στην Καλογωνιά, του Αγίου Νικολάου, ο οποίος δεν έχει παραδοθεί. Να μην πούμε για το Λογκανίκο, για τον Ιερό Ναό, ο οποίος είναι ένα βυζαντινό μνημείο, πραγματικά με την απεικόνιση του κτήτορα μέσα. Εγκρίθηκαν 1.200.000 για την αναστήλωσή του, κόπηκαν στις 800 και μετά πάγωσε. Να μην πούμε για τα παλάτια που δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα και
τα νότια τείχη στο κάστρο της Μονεβασιάς, τα οποία δεν ξεκίνησαν ποτέ. Αυτός είναι ο χάρτης, εν πάση περιπτώσει και αυτά στις 22 θα πάρουν μια άλλη πορεία. Εκτός όμως από αυτά, έχουμε και την Πελάνα. Έχουμε την Ακρόπολη της Σπάρτης. Έχουμε στη Μάνη εξαιρετικά μνημεία, την αρχαία Καλλίπολη. Έργα τα οποία θα αναδείξουν και τον πολιτισμό της Λακωνίας. Έχουμε, συγγνώμη, και έργα όμως στα Σπήλαια Δηρού που δεν τελειώνει ποτέ. Ακριβώς. Επίσης και λεμβούχους, ο οποίους ψάχνουμε για να κάνουν δουλειά. Έλλειψη και εκεί στους εργαζομένους. Και εκεί η ανάπλαση του εξωτερικού χώρου που ξεκίνησε το 2018 έχει μείνει στη μέση. Τώρα είναι νεροφαγώματα που κινδυνεύουν να σπάσουν και τα πόδια τους οι επισκέπτες. Τραγική κατάσταση. Πήγαμε πρόσφατα και κάναμε και ερώτηση στη Βουλή. Τραγική η κατάσταση στα Σπήλαια. Με λεμβούχους, όπως λέτε, οι οποίοι προσλαμβάνονται εποχικά και μετά τη σεζόν. Προσλαμβάνουν τον Αύγουστο. Πέρυσι ήταν τον Αύγουστο. Θα βγάλουν τι. Όταν είχε τελειώσει η σεζόν, όταν οι ίδιοι εργαζόμενοι είχαν κουραστεί πάρα πολύ. Να βγάλουν τι τότε, χωρίς καμία μόνιμη πρόσληψη, με άκερες εποχικές και με εργαζόμενους οι οποίοι είναι σε ομοιρία. Να περιμένουν πότε θα βγει τελικά προκήρυξη για να πάνε να δουλέψουν μερικούς μήνες. Αυτή η κατάσταση στα Σπήλαια πραγματικά δεν έχει ξαναγίνει. Αυτή η εικόνα είναι ντροπή για τη Λακωνία. Η Λακωνία, θα πούμε ότι όλοι θα συμφωνήσουμε ότι είναι ένας τουριστικός προορισμός. Mm-hmm. Έχει πετύχει όμως το στόχο της να πάρει τη μερίδα που της ανήκει από το κομμάτι του τουρισμού. Η Λακωνία, με διάφορα έργα που έχουν παιχτεί και στην τηλεόραση, έχει προβληθεί. Όμως, της λείπουν υποδομές. Βασική υποδομή, έτσι. Η σύνδεση από της παράκαμψης της Σπάρτης, το Σκούρα Πυρί, η συνέχεια από το Πυρί στο Γήθιο. Αυτό έχει παγώσει. Καμία. Ούτε καν ακούσαμε κουβέντα αυτά τα 4 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας για το Πυρί Γήθιο. Η παράκαμψη της Σκάλας Βλαχιώτη με νέα γέφυρα από πάνω που θα συντομεύσει τη διαδρομή προς την Νεάπολη, προς την Πλήτρα, προς την Ελαφώνησο, προς τη Μονεμβασιά, προς Μουλάους, κατά τουλάχιστον μισή ώρα και είχε φτάσει σε επίπεδο ρημότητας τότε επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, σε επίπεδο ρημότητας σύμβασης με το Μορέα. Τα 4 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας δεν ακούσαμε τίποτα. Άρα για να πάρεις τον τουρισμό, να πάρεις τη θέση που σου αξίζει στον τουριστικό χάρτη, θες και υποδομές. Αυτές οι υποδομές 4 χρόνια με τη Νέα Δημοκρατία δεν είδαμε τίποτα. Η ασφάλεια των πολιτών είναι σημαντικό μέρος της κοινωνίας. Σωστά. Η ελληνική αστυνομία καταβάλει μεγάλη προσπάθεια να τα καταφέρει παρόλο την υποστελέχωσή της. Ποιες είναι οι σκέψεις σας? Πώς μπορούμε να καταφέρουμε να ενισχύσουμε αυτό το κομμάτι για να νιώθει και η κοινωνία και ο κάθε πολίτης ασφαλής στον τόπο του? Το βασικό είναι ότι η αστυνομία, η δύναμη της αστυνομίας στη Λακωνία που αυξήθηκε κατά 44 εργαζόμενους, καθαρή δύναμη επί ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα βρίσκεται αλλού. Φυλάει άδεια σπίτια υπουργών στη Μάνη. Εγώ όταν ήμουν υπουργός, στο σπίτι μου υπήρχαν τα 3 μου ανήλικα παιδιά, η σύζυγός μου και εγώ όταν κατέβαινα. Κανένας αστυνομικός δεν φιλούσε το σπίτι μου. Τώρα, για να συγκρίνουμε και την ηθική διαφορά μας, έτσι. Τώρα, 8 αστυνομικοί φιλάνε ένα άδειο σπίτι κάπου στη Μάνη. Άρα, η αστυνομική δύναμη της Λακωνίας όχι μόνο δεν επαρκεί, γιατί πραγματικά όσοι έφυγαν με συνταξιοδοτήσεις και τα λοιπά, δεν αντικαταστάθηκαν από αστυνομικούς, αλλά και ήδη υπάρχοντες αστυνομικοί έχουν αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες. Είναι παντού, εκτός από το να προσέχουν την ασφάλεια των πολιτών στα χωριά και στην πόλη την ίδια. Αυτό την επόμενη μέρα θα αλλάξει και είναι δέσμευση. Η αστυνομική δύναμη Λακωνίας θα ενισχυθεί, όπως ξαναενισχύθηκε, ξαναλέω, την περίοδο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, και η αστυνομική θα είναι πραγματικά στο δρόμο εκεί που τους χρειάζεται ο πολίτης, για την πρόληψη της εγκληματικότητας. Μάλιστα, κλείνοντας αυτή τη συζήτησή μας, δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ σε έναν πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης στο κομμάτι της αγροτιάς μας. Mm-hmm. Και να το πω έτσι απλά, ο αγρότης ή η αγρότησα στη Λακωνία μπορεί να δει το μέλλον με αισιοδοξία αύριο? Οι αγρότες έχουν πολύ μεγάλα προβλήματα. Εκτός από την τιμή της ελιάς
της επιτραπέζιας ελιάς Καλαμών που είναι σε πρωτόγνωρα χαμηλά επίπεδα τώρα, έχει να αντιμετωπίσει το πολύ υψηλό κόστος παραγωγής που έχει να κάνει τόσο με το ηλεκτρικό ρεύμα για την άρδευση. Μου λέγανε χαρακτηριστικά ότι από 8 ευρώ την ώρα έχει φτάσει στα 18 ευρώ την ώρα, καταλαβαίνετε, όχι δύο φορές πάνω, 2,5 φορές επάνω αύξηση. Την αύξηση των λιπασμάτων, έχει να αντιμετωπίσει την έλλειψη των εργατικών χεριών που τους έδιωξε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και την αύξηση των ημερομισθείων, έχει να αντιμετωπίσει, δεν το συζητάμε, στις ζωοτροφές, στην κτηνοτροφία, ένα υπέρογκο κόστος επιβάρυνσης ήδη από το Μάρτιο του 2021, να μην τα φορτώνουμε στον πόλεμο, ο πόλεμος ξεκίνησε ένα χρόνο μετά, το Φλεβάρι του 2022. Άρα έχουμε πολλούς μήνες συνεχόμενους αυξημένων τιμών, κόστους. Από την άλλη, έχουμε ένα τεράστιο χάσμα, μια ψαλίδα από το χωράφι στον καταναλωτή. Ο παραγωγός πληρώνεται πολύ χαμηλές τιμές, ο καταναλωτής πρέπει να πληρώσει πολύ υψηλές τιμές. Αυτό τι κάνει, μειώνει την κατανάλωση και συμπιέζει τον παραγωγό. Πού οφείλεται αυτό, ότι η ψαλίδα είναι ανεξέλεγκτη. Δεν ελέγχθηκε η ψαλίδα. Πώς ο ΣΥΡΙΖΑ θα αντιμετωπίσει το κόστος παραγωγής και το μειωμένο εισόδημα στον παραγωγό? Πρώτον, αυτό που αναφέραμε και όταν είπατε για την ενέργεια. Τιμή καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο. Δεύτερον, το πλαφόν αλλά και το αγροτικό ρεύμα που προορίζεται για άρδευση ή για αγροτική χρήση. Τρίτον, τον εξυγχρονισμό του ΕΛΓΑ. Γιατί βλέπουμε τα τελευταία χρόνια για κάποιο υπερφυσικό, μπορούμε να πούμε, λόγο, έχουμε πάρα πολύ περισσότερες φυσικές καταστροφές. Την τελευταία τετραετία της διακυβέρνησης Μητσοτάκη έχουμε υπερβολικά πολλές καταστροφές. Χαλάζια, παγετούς, καύσωνες στην ανθοφορία, το προπέρσινο φαινόμενο. Έχουμε υγρασίες πολλές που υποβάθμισαν και την ποιότητα του λαδιού. Μας έχουν τύχει όλα. Τα έχουμε δει όλα τα τέσσερα τελευταία χρόνια. Ο ΕΛΓΑ δεν μπορεί να ανταποκριθεί, άρα χρειαζόμαστε ένα σύγχρονο κανονισμό ασφάλισης, αυτό που είχαμε ξεκινήσει και δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Αυτό θα το καταφέρουμε. Επίσης, στήριξη στην αγορά ζωοτροφών και στην αγορά λιπασμάτων, μέχρι τα επίπεδα των λιπασμάτων να έρθουν στα προκρίσεις επίπεδα. Και μια σειρά άλλους παράγοντες, στα εργατικά. Στα εργατικά που έδιωξε η Νέα Δημοκρατία. Θα φέρουμε ένα καινούριο πλαίσιο, που ούτε μετάκληση που έγινε για άλλους λόγους, ένα καινούριο πλαίσιο για τους εργάτες γης, με κάρτα εργασίας στον πρωτογενή τομέα, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε εργατικά χέρια που να μπορούν να κάνουν τις αγροτικές εργασίες. Και κυρίως απέναντι στην κλιματική αλλαγή, αρδευτικά έργα, μεγάλα αρδευτικά έργα. Αυτό θα ζωρώ, μεγάλα και μικρότερα. Στην Λακωνία, ποια είναι τα σημαντικότερα έργα που πρέπει να γίνουν άμεσα και αφορούν τον αγρότη και την αγρότηση? Το βασικό είναι να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί το φράγμα της Κελεφίνας. Ξεκίνησε το 2018, μάλλον ολοκληρώθηκε το 2019 το σύνολο των μελετών που προβλεπόταν για να ενταχθεί στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. Εγώ όταν ήμουν υπουργός εντάχθηκε στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης με 100% χρηματοδότηση και έχουμε 4 χρόνια κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και δεν έχει καν προκηρυχθεί το έργο. Άσε που κοντέψαμε να το χάσουμε, γιατί παρήλθε το 18μηνο χωρίς να έχουν γίνει ανάληψη νομικών δεσμεύσεων. Εν πάση περιπτώσει, το σώσαμε και τότε. Μέχρι τώρα ούτε καν προκήρυξη δεν έχουμε. Όλα θα γίνουν. Το φράγμα της Κελεφίνας θα γίνει. Και θα γίνει γιατί? Γιατί εκτός από τις άμεσα αρδευόμενες εκτάσεις, τροφοδοτεί τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα, όπου και μέχρι τη σκάλα, μέχρι το νότιο ρούτο Ευρώτα, θα έχουμε αύξηση του υπόγειου υδροφόρου. Από εκεί και πέρα, χρειάζεται εκτός από μεγάλα φράγματα όπου μπορούν να γίνουν μεγάλα εγκυοβελτιωτικά έργα, χρειαζόμαστε πρώτον αλλαγή των δικτύων άρδευσης στα υφιστάμενα ΤΟΕΒ. Παράδειγμα, το ΤΟΕΒ Τρινάσου. Είχε ανατεθεί μια μελέτη το 2006, την ξεθάψαμε στην κυριολεξία και την παραλάβαμε το 2018 τον Οκτώβριο, την παρέλαβα εγώ όντας υπουργός. Μέχρι τώρα δεν έχει γίνει τίποτα. Έγινε μια χρηματοδότηση στον ΤΟΕΒ Τρινάσου και σε άλλα ΤΟΕΒ Λακωνία για να αντιμετωπίσουν τις άμεσες ανάγκες. Επί της ουσίας δεν έγινε τίποτα. Θα προχωρήσουμε λοιπόν στον εξυγχρονισμό των αρδευτικών δικτύων. Και το τρίτο, μικρότερα αρδευτικά έργα, μικρότερα φράγματα,
ταμείευσης, ανάσχεσης ζωής και εμπλουτισμό των υπόγειων υδροφορέων, όπου μπορούν να γίνουν σε συνεργασία με τους επιστημονικούς φορείς, θα τα προχωρήσουμε για την επόμενη μέρα στη Λακωνία. Ωραία. Κλείνοντας αυτή τη συζήτησή μας, κύριε Αραχοβίτη, το λακωνίζει στην πολιτική και η εκπομπή εγώ. Δεν θα μπορούσα να μην δώσω το λόγο να κλείσετε εσείς αυτή την εκπομπή, απευθυνόμενοι στους τηλεθεατές, το μήνυμά σας για αυτές τις εκλογές. Για τη Λακωνία τα 4 τελευταία χρόνια ήταν χαμένα χρόνια. Για τον πολιτισμό, για τα αγροτικά, για τα έργα υποδομής, για όλους τους τομείς ήταν χαμένα χρόνια στην κυριολεξία. Η Λακωνία δεν θα αφήσει άλλα 4 χρόνια χαμένα από τη ζωή της. Δεν μπορεί να περιμένει, θα βγει από την απομόνωση το βράδυ της 21ης Μάη. Είμαι σίγουρος ότι οι Λάκωνες θα κάνουν αυτό που οραματίζονται για τη Λακωνία που θέλουμε όλοι. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Thank you.